αλλά ήσουν ο πρόεδρος που θα έπρεπε να πει ποια θα πάρει το στέμμα. Αλλά εσύ δεν συμμετείχες. Ναι. Σε ποια θα το έδινες, άσχετα αν αυτή τελικά το πήρε ή όχι, πες μου το όνομα. Σε ποια θα έδινα το στέμμα, για Στάρελας μιλάς μόνο. Για Στάρελας πάντα, το πρώτο. Στη Δούκης θα το έδινα κι εγώ. Μπράβο, είδατε τη μεγαλόψυχη που είναι, λέει την αλήθεια, δεν φοβάται και αυτή είναι. Μα δεν, το δεν άξιζε. Δεν τέθηκε θέμα γιατί βγήκε η Δούξα στα Ρελάς και δεν βγήκα εγώ. Όχι, απλά γιατί και εγώ δεν πήρα ένα τίτλο. Πήρες αυτό. Όμως το μεγαλύτερο τίτλο και ξέρεις τους τίτλους, άκου και εμένα τώρα, παλιά καραβάνα, τους τίτλους τους δίνει μόνο η πορεία της ζωής. Γιατί σίγουρα. Υπάρχουν κοπέλες που έχουν πάρει φοβερούς τίτλους και ποτέ κανείς δεν τους βλέπει πουθενά. Και υπάρχουν άλλες που δεν έχουν τίτλο και δουλεύουν και τόσο καριέρα. Πολύ Ελλάδα και εξωτερικό που λες από πού βγήκε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι και στο μέσα την καρδιά μου, θα πούμε και στην εκπομπή. Σαν τραμπούλο ξεαφήνω. Bye. I have to go now. Okay, bye. Thank you. Και βέβαια για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι τώρα θα δούμε μία μοναδική κοπέλα, ένα άτομο καταπληκτικό. Τώρα με γύρισε και πολλά χρόνια πίσω, διότι πολύ μικρός εγώ στο ξεκίνημά μου, δεν μιλάμε ηλικιακά. Εκείνη στο ξεκίνημά της με μεγάλα showroom και μεγάλες πασαρέλες, όπου συναντηθήκαμε τώρα εδώ παιδιά πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η Κάλλη Τσιλίδου είναι εδώ κοντά μου, τι κάνεις? Αλέξανδρε. Είσαι καλά? Ναι, και εγώ βέβαια, να σου πω, δεν άλλαξες καθόλου και μ' αρέσει πολύ αυτό. Κούκλα όπως ήσουνα, εγώ άλλαξα, πες μου. Ωραία να κάνουμε κομπλιμέντα μεταξύ μας. Κάνε μου και εσύ να περάσει εκπομπή. Έλα να σου πω. Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν άλλαξες καθόλου και βέβαια θέλω να σου πω ότι σήμερα είσαι από τις λίγες που βγάζω πριν τη μεταμόρφωση. Τη μεταμόρφωση. Ουσιαστικά δεν χρειάζεσαι και μεγάλη μεταμόρφωση εσύ. Λες να μοιάζω Τζένιφερ από μόνη μου. Τον αέρα τον έχεις πάντως. Έχεις αυτό το star Τζένιφερ Λοπές. Η Καλλή Τσιλίδου, εκτός από το ότι βεβαίως όπως θα δείτε στα πλάνα μας, θα φορέσει καταπληκτικά ρούχα στην επίδειξη μόδας και στον καλά για την εβδομάδα μόδας στον Νικουντάκη. Στο τέλος θα μας εντυπωσιάσει ο Τζένιφερ Λοπές. Αυτό ποιος το πρότεινε? Ο Χάρης από τον Νίκο Νικοτάκη. Στο έχουν ξαναπεί ποτέ? Όχι, είναι η αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραία ιδέα και έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, οι φίλοι μας, πες μου το όνομά σου. Η Ζακλίν βέβαια συνεχίζεται από την ομάδα Makeup Artist να κάνει τη δουλειά της. Δεν σε απασχολούμε, δεν έχεις πρόβλημα. Μιλάει λίγο, αλλά εντάξει. Τα μοντέλα είναι συνηθισμένα σε κάτι τέτοιο. Έλα να σου πω, όταν στο είπε ότι θα σε κάνω Τζένιφερ Λόπες, γιατί έχεις το ύψος, το κορμί, έχεις αυτά εδώ τα ζυγωματικά και τα φρύδια. Εγώ τώρα σου λέω, σαν ένας απλός θεατής, έχεις κάτι από Τζένιφερ? Δεν πιστεύω να τη δεις τώρα και συνέχεια το μιλάμε μετά να το βλέπεις λίγο Τζένιφερ. Μα δεν ξέρεις ότι είμαι ψωνάρα. Όχι, εννοώ να μου μιλάς λίγο αλλά Τζένιφερ στυλ. Όχι, waiting for tonight. Έλα να σου πω, το φοβήθηκες? Όχι, μου έκανε εντύπωση και η αλήθεια είναι ότι επειδή ξεκινήσαμε να είμαι στην κανονική ενότητα του show και την ώρα του fitting που φορούσα ένα φόρεμα, λέει, μα η Κάλλη είναι Τζένιφερ, θα την κάνουμε και Τζένιφερ, και γι' αυτό μάλλον αποτελώ την πιο δύσκολη δουλειά για τη Ζακλίν, γιατί πρέπει να με κάνει κάτι ενδιάμεσο. Να ανήκω και στη βασική ενότητα του show και να μπορώ εύκολα με δύο πινελιές κατά τη διάρκεια του show να αλλάξω, να κάνω κι εγώ αυτή τη μεταμόρφωση. Ναι, αλλά ένα μοντέλο όταν λέγεται Κάλλη Τσιλίδου και έχει κάνει τέτοιες μεγάλες πασαρέλες δεν έχει πρόβλημα. Αχ, ούτε ενδιάμεσα, ούτε στο τέλος. Δεν με πληρώνεις. Καταρχήν ξέρουν ότι εγώ δεν χρηματίζομαι. Τα λέω μόνο άμα θέλω και μόνο αν αξίζει τον κόπο. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά χρόνια έτσι, επειδή έχω να σε δω που έχουν περάσει περπατώντας πασαρέλες, επιδείξεις εδώ στο εξωτερικό και αυτά, άλλαξε κάτι σημαντικό? Δηλαδή εννοώ ότι μέσα σου στην Κάλλη. Οι καταστάσεις αλλάξανε. Εγώ δεν άλλαξα. Οι καταστάσεις αλλάζουν. Πιστεύεις ότι κουράστηκες ή όχι, ακόμα δεν πιστεύω τώρα ξεκινάς? Όχι, σίγουρα δεν ξεκινάω τώρα. Και αν κουράστηκα, δεν κουράστηκα από τη δουλειά, σαν φύση δουλειά βέβαια. Κουράστηκα από ορισμένες καταστάσεις που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ίδιες με όταν ξεκινούσα. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι και ίδιο το κομμάτι μόδα. Από τη μία υπάρχει αυτή η εξέλιξη που βλέπουμε και εδώ, που επιτέλους έχουμε εβδομάδα μόδα στην Ελλάδα που δεν υπήρχε. Από την άλλη, εκτός από λίγες καταστάσεις και περιπτώσεις, δεν γίνονται το ίδιο ποιοτικές δουλειές. Τα άτομα
που δουλεύουν σαν μοντέλα δεν είναι το ίδιο επαγγελματίες με όπως παλιότερα. Οπότε λίγο χάνεις από το κέφι σου για τη δουλειά, αλλά όχι ότι σε κουράζει. Στο εξωτερικό έχεις πάρει μέρος σε εβδομάδα μόδας. Ναι, μέχρι το 2000 ταξίδευα κάθε Φεβρουάριο και Ιούνιο. Έχουμε μεγάλη απόκληση ή πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο που μπορούμε να συγκριθούμε με το εξωτερικό? Όχι, πλέον όχι. Έτσι κι αλλιώς πάντα το ταλέντο υπήρχε σε ορισμένους ανθρώπους εδώ και απλά χρειαζόταν η κατάσταση για να δειχτούν προς τα έξω. Πάντως διάβαζα μία έρευνα, Κάλλη, ότι είναι η έκτη εβδομάδα μόδας που γίνεται και ότι έχουν έρθει φέτος ακόμα περισσότερα δελτία από τον ξένο τύπο, συνεργεία από τις ξένες τηλεοράσεις κτλ. Γίνεται ένας πανικός, δηλαδή, για να μας το καλύψουν. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος από την αρχή, να φανεί η ελληνική μόδα προς τα έξω. Και ήδη, σαν αποτέλεσμα των πρώτων εβδομάδων μόδας που έγιναν, υπάρχουν κάποιοι σχεδιαστές που ήδη έχουν δείξει στις ξένες εβδομάδες μόδας. Λοιπόν, εγώ για να εξυπηρετήσω την κατάσταση, να δεις πόσο καλός ρεπόρτερ και παρουσιαστής είμαι, για να πάει από εκεί να φτιάχνει την άλλη πλευρά, γιατί θα δούμε όλες τις πλευρές από την Κάλλη Τζιλίδου. Θέλω, γιατί όχι. Από παντού ίδια είσαι, δεν έχεις πρόβλημα, αν δεν παίρνεις αριστερά, δεξιά και τέτοια. Έλα να σου πω λίγο κάτι. Έχουμε καλούς Έλληνες σχεδιαστές. Πολύ. Πολύ και πολύ ταλαντούχους. Και ξέρεις τι δεν έχουμε? Τι? Πολλές Ελληνίδες μοντέλα πλέον στην εβδομάδα μόδας. Κάτσε τώρα, αυτό είναι. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή? Γιατί αισθάνομαι να το πω και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω. Ελληνίδες εννοείς όσον αφορά ότι ο θεσμός και τα λοιπά. Όχι, εννοώ ότι ο θεσμός της εβδομάδας μόδας ξεκίνησε ζητώντας τη βοήθεια καταξιωμένων κοριτσιών στον χώρο της ελληνικής μόδας. Ναι. Οι οποίες έριξαν πάρα πολύ τις τιμές τους για να βοηθήσουν το θεσμό αυτό να εδραιωθεί. Και κατά τη συνέχεια άρχισαν να μειώνονται όλο και περισσότερο οι Ελληνίδες που συμμετέχουν. Γιατί θέλουν, ζητάνε λεφτά, δεν θέλουν έξω το κασέ ή θέλουν το σταριλίκι? Όχι, είναι θέμα χρημάτων, δεν είναι σταριλίκι. Είναι από πλευράς παραγωγής ότι εξυπηρετεί πολύ περισσότερο μια ξένη κοπέλα που έχει πολύ χαμηλότερο κασέ. Μπορείς να περνάς κανονικά, Ζακλίν. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κάλλη, να κάνεις δουλειά σου κανονικά. Εμείς δεν σταματάμε, για πες μου, Κάλλη. Εξυπηρετούν πολύ περισσότερο οι ξένες που έχουν χαμηλότερο κασέ, γιατί τα κορίτσια που έρχονται στην Ελλάδα και είναι ξένες, έρχονται σε αυτή την αγορά γιατί ξεκινάνε τώρα. Και έχουν πολύ χαμηλότερο budget και μεροκάματο, τρόπος του λέγει, αμοιβή, και γι' αυτό συμφέρει. Και εγώ ανήκω και σε μια γενιά που είναι περισσότερο τυχερή, γιατί έχουμε προλάβει και έχουμε κάνει όλα τα shows των Ελλήνων σχεδιαστών. Οπότε δεν έχω αποθυμένα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά υπάρχουν κοπέλες Ελληνίδες που είναι τώρα 20-22 χρονών και ξεκινάνε και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή της ελληνικής μόδας. Δηλαδή, ελληνική μόδα χωρίς Ελληνίδες μοντέλα, αν παρατηρήσεις, όλοι οι σχεδιαστές έχουν κλείσει σαν εξτρά μοντέλα, εκτός παραγωγής, τις Ελληνίδες που θέλουν. Και βέβαια, να σου πω κάτι. Αυτό είσαι η μοναδική που μου το θέτει σήμερα. Πραγματικά σου μιλάω και μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ήταν μια ερώτηση που θα την έκανα. Όχι, αλλά και εγώ αισθανόμουν να το πω κάποια στιγμή, γιατί όλες οι κοπέλες το λέμε μεταξύ μας. Δεν βρίσκω κανένα λόγο και νομίζω ότι άμα ρωτήσεις και κάποια άλλη θα σου πει το ίδιο. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, ξέρεις γιατί? Όχι, δεν την πέφτω τώρα, μην το πάρετε έτσι. Λοιπόν, μ' αρέσεις γιατί είσαι ένα άτομο που τα λέξω από τα πόδια και είσαι πολύ διαβασμένη. Διαβασμένη με την έννοια όχι ότι παίρνεις και διαβάζεις Viper και βιβλία κάθε μέρα, με την έννοια ότι αυτός που λες τώρα είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ πέρα. Μα και εσείς δεν το βλέπετε. Ναι, εγώ το έβλεπα, απλά δεν ήξερα ακριβώς τελικά για το κάνω. Πίστευα ότι είναι επιλογή των σχεδιαστών. Είναι επιλογή του συλλόγου των σχεδιαστών σε συνδυασμό με την οργάνωση της παραγωγής. Μάλιστα. Το οποίο, όπως και να έχει, ό,τι και να θέλει ο κάθε σχεδιαστής για την επίδειξή του, υπόκειται στον περιορισμό του budget της παραγωγής. Θέλω κλείνοντας, δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο. Καταρχήν, μου υπόσχεσαι ότι μέσα έκλεισε 11 χρόνια τηλεόραση. Εσύ τόσο πασαρέλα. Και εγώ, αλλά τόσα μόντελινγκ. Και μία πασαρέλα, μία εκπομπή μαζί αφιέρωμα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα. Είναι απίστευτο. Θα κάνουμε όμως. Θα πάμε κάπου έξω να κάνουμε ένα ωρογύρισμα. Αλλά θέλω τελειώνοντας να μου πεις για του χρόνου, για την επόμενη. Μάλλον δεν του χρόνου. Η επόμενη είναι το καλοκαίρι, Μάιο, κάπου εκεί γίνεται εβδομάδα μόδας πάλι. Ναι, το Μάρτι. Μάρτι, τι εύχεσαι? Τα καλύτερα, όπως πάντα. Γενικώς είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό που έχει συνεχιστεί για έκτη φορά. Τα καλύτερα. Περισσότερους καινούριους σχεδιαστές να δείχνουν τη δουλειά τους, που τους δίνεται η ευκαιρία μέσα της εβδομάδας μόδας. Περισσότερους καταξιωμένους να μπορούν να δείξουν έξω τις ξένες εβδομάδες μέσω αυτής της διοργάνωσης. Και περισσότερες Ελληνίδες μοντέλα στη διοργάνωση. Φιλιά πολλά, Κάλλη Τζιλίδου. Ευχαριστώ πολύ, Ζακλίν. Είσαι καταπληκτική. Και κάπου εδώ εμείς πρέπει να πάμε στο επόμενο.